φέτος λοιπόν στα δύο πανελλήνια των κατηγοριών για το Ζήτου του 2019. Το πρώτο Σαββατοκύριακο οι κατηγορίες μείον 15 και μείον 18 έλαβαν μέρος. Σάββατο τα μείον 15, Κυριακή τα μείον 18. Μπήκαμε στη μάχη με 7 αθλητές, 4 στην πρώτη μέρα και 3 στη δεύτερη. Την πρώτη μέρα καταφέραμε και αποσπάσαμε μία πρώτη θέση και μία δεύτερη με τον Χριστόπουλο Βαγγέλη και τον Κεμπαρίδη τον Δημήτρη. Την επόμενη μέρα η Τελάκη, η Νικολέτα στα μείον 18 στην κατηγορία της, στα μείον 74 κιλά, κατάφερε και πήρε μία τρίτη θέση. Και θα μπορούσαμε να πάμε βέβαια και καλύτερα, αλλά ένα λάθος των διαιτητών μας έστειλε σε αυτήν εδώ τη θέση. Θα μπορούσαμε να πάμε και καλύτερα. Οπότε το πρώτο Σαββατοκύριακο έκλεισε με μία πρώτη, μία δεύτερη και μία τρίτη θέση. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο με τις κατηγορίες μείον 12, μείον 21, συν 21, μπήκαμε στη μάχη με 6 αθλητές. Την πρώτη μέρα μπορέσαμε και πήραμε μία πρώτη θέση με τον Ράπτη τον Αναστάση και την δεύτερη μέρα μία πρώτη με τον Στοίτς τον Κώστα και μία τρίτη με τον Σερχάνος Μάν. Στο σύνολο τα μετάλλια μας ήταν 3 πρώτες, 3 χρυσά δηλαδή, ένα γυρό και 2 χάλκινα. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου μας σε πανελλήνιο επίπεδο πιστεύω μέχρι τώρα. Δείχνει την καλή προετοιμασία των παιδιών και τη σωστή δουλειά που γίνεται μέσα στην Ακαδημία και πιστεύω ότι αυτό σε κάτι τέτοια πρωταθλήματα μπορεί και φαίνεται και όχι σε κάποια διασυλλογικά, ίσως σε κάποια κύπελα κτλ. Γιατί εκεί τα αποτελέσματα δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα, αλλά τέτοιες διοργανώσεις είναι αυτές που δείχνουν πόσο ένας σύλλογος είναι δουλεμένος και πώς και τι ακριβώς δουλειά κάνει. Οι δύο εκπαιδευτές του συλλόγου μας, εγώ και ο Στοίτσης ο Κώστας, δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό όλη αυτή τη διάρκεια της προετοιμασίας, έτσι ώστε οι αθλητές μας να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό το οποίο κατάφεραν. Ήθελα να αναφέρω λίγο τα ονόματα των αθλητών, οι οποίοι δεν κατάφεραν να πάρουν κάποιο μετάλλιο, αλλά η προσπάθειά τους ήταν επίσης πολύ καλή. Ο Μαρινέλης ο Γιάννης, ο Αυλαστημίδης ο Νίκος, η Αυλαστημίδη η Κατερίνα, ο Αμαξόπουλος ο Νίκος, η Μαρία η Μαλαμίτσα, η Άννα η Γεωργιτζίκη και οι υπόλοιποι που έχουν πάρει τα μετάλλια, τα χρυσά είναι ο Στοίτς, ο Κώστας, ο Χριστόπουλος, ο Βαγγέλης, ο Ράφτης, ο Αναστάσης. Το αργυρό, η δεύτερη θέση δηλαδή είναι ο Κεμπαρίδης, ο Δημήτρης. Και η τρίτη θέση είναι η Τελάκη Νικολέτα και ο Σερχάνο Οσμάν. Βέβαια οι αθλητές οι οποίοι δεν κατάφεραν να πάρουν κάποιο μετάλλιο μου έδωσαν το λόγο τους ότι στην επόμενη διοργάνωση θα τα πάνε καλύτερα και θα μπορέσουν να προσπάσουν κάποιο μετάλλιο για την Ακαδημία μας, για το Σύλλογό μας. Αλλά εμείς είμαστε περήφανοι μόνο και μόνο που έκαναν την προσπάθειά τους.